Λουέλ, ήταν πολύ σημαντικές οι επαφές που είχε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Είχε για πρώτη φορά και τέτα-τέτ με τη Γερμανίδα καγκελάριο, την κυρία Άγγελα Μέρκελ. Μπορούμε να πούμε πλέον ότι έχουν λιώσει οι πάγοι στην Ευρώπη για τον κύριο Σαμαρά? Λιώνουν οι πάγοι στην Ευρώπη για τον κύριο Σαμαρά, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι έχει αρθεί πλήρως η καχυποψία που υπήρχε. Ο κύριος Σαμαράς αξιοποίησε αυτή τη συγκυρία, διότι ήταν και το πρώτο τετατέτ με την κυρία Μέρκελ, για να μπορέσει να βρει πιο ευήκο αότα στις δικές του θέσεις, κυρίως για το σκέλος της ανάπτυξης. Αλλά νομίζω ότι είχε και έναν άλλο στόχο αυτό το ταξίδι του κυρίου Σαμαρά στις Βρυξέλλες. Ήθελε να διασφαλίσει ότι δεν θα κλιμακωθούν οι πιέσεις για αναβολή των εκλογών. Mm-hmm. Γι' αυτό και έθεσε αυτό το θέμα και στην κυρία Μέρκελ, αλλά και στον κύριο Γιούνκερ, και γι' αυτό και μάλλον αναχώρησε ικανοποιημένος από τη Βελγική πρωτεύουσα, διότι όταν είπε στην κυρία Μέρκελ ότι οι εκλογές του Απριλίου θα εκτονώσουν την κοινωνική ένταση, δεν υπήρξε αντίδραση ούτε θετική, αλλά ούτε και αρνητική από την πλευρά της Γερμανίδας Καγκελαρίου, ενώ ίδιο κλίμα φαίνεται ότι υπήρξε και στη συνάντηση με τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος μάλιστα τον ενεθάρρυνε για τη στάση του, του έδωσε συγχαρητήρια για τη στάση που κράτησε η Νέα Δημοκρατία, και ο κύριος Σαμαράς του απάντησε, φέρεται να του απάντησε, ότι η Νέα Δημοκρατία υπέγραψε με αίμα, θέλοντας να δείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σε κάθε περίπτωση, και η στροφή που υπάρχει στην Ευρώπη από τα προγράμματα της αυστηρής λιτότητας στην ανάγκη για ανάπτυξη στις χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση χρέους, ευνοεί και τη ρητορική που έχει κρατήσει εδώ και 2 χρόνια ο κύριος Σαμαράς, έτσι δεν Βεβαίως. Είναι? Βεβαίως. Ρητορική η οποία αδικήθηκε από την αντιμνημονιακή στρατηγική του κυρίου Σαμαρά. Mm-hmm. Και όχι αυτή καθ' αυτή η ρητορική που είχε, αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί Ευρωπαίοι παράγοντες αναπτύσσουν ανάλογη, αρθρώνουν ανάλογη ρητορική, διευκολύνει σημαντικά τη στρατηγική του κυρίου Σαμαρά και βεβαίως την αλλαγή του προφίλ του και την αλλαγή του κλίματος στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που μέχρι πρόσφατα ήταν το μαύρο πρόβατο. Σε ευχαριστώ πολύ.